Ζητήσει τόσα πολλά, με τόση σχολαστισμό και με χάρτε και με συντεταγμένε. Δυστυχώ ο Καριώτη σα τα είχε πει μια μέρα εδώ. Τον είχα δει τη συνέντευξή σα ε, που α πούμε μπορούν να ζητούν και ο έξω κόσμο, οι σύμμαχοι, οι φίλοι και προπάντων οι εχθροί θα πούνε Ε, κάπου έχει δίκιο η Τουρκία. Εσεί τότε δεν αντιδράσατε. Απαντώ λοιπόν στην, στην ερώτησή σα, αν ο υπουργό προχθέ απάντησε σωστά, θεωρώ γενικά ότι τουλάχιστον είχε μια επιθετική στάση. Δηλαδή είπε, ακούστε εδώ, εμείς τα έχουμε στρατικοποιήσει. Ούτε ανέφερε το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη που λέει ότι είναι αυτονόητη η άμυνά μας. Πολύ περισσότερο όταν διαπιστώνουμε ότι ο γείτονά μα ετοιμάζεται απειλητικά και το αποδεικνύουμε. Δείτε εδώ, απέναντι στα νησιά μα έχουμε πεζοναύτε, έχουμε. Ολόκληρη στρατιά ε, Αιγαίου, Η στρατιά Αιγαίου. Ε? Ε, Ακριβώ με ό,τι είναι. Δηλαδή, ό,τι οι ασκήσει που κάνει, μα τα λέει ανοιχτά και δεν κρύβεται. Ανοιχτά βάζει κατάληψη νησιού στα σενάρια των ασκήσεων. Κατάληψη, δηλαδή και εμεί κοιτάζουμε. Πρέπει να πω, οι στρατιωτικοί δεν κοιτάζουν. Οι στρατιωτικοί και δεν, δεν εννοώ και εμεί τότε και οι παλαιότεροι μα και τούτοι που είναι τώρα, ότι παρακολουθούν με πολλή προσοχή όλε τι ασκήσει. Τώρα, γιατί εμεί, και να το πω αυτό, φέρνει κουβέντα. Έχουμε ενταξίαρχη απέζων αυτών στο, στο Βόλο. Και γίνεται αγώνας χρόνια τώρα να μεταφερθεί κοντά στα καράβια που θα, την πάνε, θα πάνε τους πεζοναύτες να πολεμήσουν στα νησιά. Ενώ οι Τούρκοι έχουν απέναντι από τα νησιά μας και το, και τη, το, το χώρο ας πούμε, που θα τους πάρουν τα, τα αρματαγωγά, τα πλοία, τα πολεμικά και έχουν δίπλα την ταξιερχεία πεζοναυτών. Δηλαδή, αυτοί σε πέντε λεφτά έχουν φορτωθεί και έχουν ξεκινήσει και τα νησιά κοντά τους. Και εμείς έχουμε στο... Είναι ένα έγκλημα. Και διερωτώ και από εδώ σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να πω πω θα πρέπει τουλάχιστον αυτά να δει και ο Υπουργό. Ο Υπουργό συζητιέται, πιστεύω να βλέπει και την αυτιά να, το, να κινηθούν. Δεν μπορεί τα τοπικά συμφέροντα. Είναι και αυτά, αλλά δεν μπορεί η εθνική άμυνα να εξαρτάται από το τι θα πει ένα. Να βουλευτή που θέλει να πει κράτησα εδώ του πεζοναύτε που βοηθούν στην οικονομία. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να βελτιωθεί η οικονομία και όχι ο στρατό. Ο στρατό έχει άλλη δουλειά. Να...